τελειώσουν τα παιδιά και θα πάρουμε μετά. Ωραία, αυτό σίγουρα είναι μια φωτογραφία. Αυτό έχει τα ξενάγηση. Μετά γίνανε 4 εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολλά παιδιά και τρέξανε. Μάλιστα, ένα πρόγραμμα ήταν και το ζήμωμα ψωμιού που έγινε έξω από το χώρο του μουσείου. Τώρα θα ακολουθήσει η αφήγηση κάποιων παραμυθιών. Η αλήθεια είναι πως είχαμε υπολογίσει να γίνει η αφήγηση μέσα στο μουσείο. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι είμαστε πάρα πολλοί, κάτι τέτοιο μάλλον δεν είναι εύκολο. Αφήστε που με τη ζέστη που έχει, μάλλον δεν θα μπορούσαμε να καθίσουμε ούτε λεπτό. Οι κυρίες του συλλόγου θα σας αφηγηθούν κάποιες ιστορίες από τη Μικρά Ασία, που θα θέλαμε έτσι να τις ακούσουμε. Το μόνο που θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο είναι ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κοπέλες που δούλεψαν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα εθελοντικά και μας βοήθησαν. Είναι η Αλεξάνδρα Μαραβέλια, η Κατερίνα Παπαθανασίου και η Κωνσταντίνα Καλάκη, που τα κορίτσια ήρθαν και αντιλοκαιριδώς έφτιαξαν τα προγράμματα για τα παιδιά. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Τώρα θα σας πει κάποια πράγματα η κυρία Μεσίνη Σακά και μετά θα ακολουθήσει η αφήγηση των παραμυθιών. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το μουσείο μας είναι μικρό. Και ότι κάποια στιγμή πρέπει πολύ 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 να μεγαλώσει. Γιατί τα πράγματα που έχουμε, τα περισσότερα είναι μέσα στα παούλια. Εγώ θέλω απλά να σας πω ότι σήμερα κυκλοφορήσαμε ένα παραμύθι με τη μικρή Σημέλα. Είναι μια αληθινή ιστορία. Έχουμε το ζυπουνάκι μέσα που είναι και στις κάρτες, αλλά και το έχουμε και εδώ. Και είναι η ιστορία αυτής της ζακέτας. Της κόκκινης, βελούδινης ζακέτας, η οποία φτιάχτηκε σε παραμύθι και θα θέλαμε να βρεθεί στα σπίτια σας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα σας τη διαβάσουμε τη μικρή Σημέλα σήμερα, για να μπορέσετε να την πάρετε και να είναι έκπληξη για εσάς. Δεν είχε διηγηθεί ο πατέρας μου για να πάρουμε και τα παιδιά μηνύματα και να δούνε και τα ήθη και τα έθιμα που είχαν στη Μικρά Ασία. Όταν ήταν πρόσφυγες εδώ, όταν ήρθανε, μείνανε στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι, το πρώτο Πάσχα που ήταν η Μεγάλη Παρασκευή, συνεννοηθήκανε 2-3 ομάδες αγοριών για να πάρουν να σηκώσουν τον επιτάφιο με τους ώμους τους. Πηγαίνοντας στην εκκλησία όμως, την ώρα που ήρθε η ώρα να σηκώσουν τον επιτάφιο, είχαν το έθιμο να δίνουν πληστηριασμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα λεφτά για να σηκώσει τον επιτάφιο, γιατί ήταν και μεγάλη τιμή αυτοί που θα σηκώνανε τον επιτάφιο. Ο παπάς όμως, επειδή είδε ότι αυτόν τον διαπληκτισμό, φοβήθηκε μην τσακωθούνε. Φώναξε λοιπόν την τότε χωροφυλακή, τους πήρα και τους πήγε μέσα στο τμήμα. Εκεί είπανε ότι αυτό ήταν έθιμο. Γιατί τώρα, γιατί ήταν έθιμο. Γιατί στη Μικρά Ασία οι εκκλησίες και τα σχολεία λειτουργούσαν με δωρεές του κόσμου. Έτσι λοιπόν είχαν και αυτό το έθιμο για να βοηθήσουν την εκκλησία και να ευχαριστηθούν και όλα που πήρανε και τον επιτάφιο στους ώμους τους.
Ο παπάς όταν το έμαθε την άλλη μέρα, τράβηγε τα μαλλιά του, γιατί θα είχε λεφτά, θα είχε όφελος. Και αυτοί βγήκανε από το κρατητήριο και πήγαν στο σπίτι τους την άλλη μέρα. Αυτό. Και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Αυτά που θα πω, αυτό αποδεικνύει. Σε ένα χωριό ήταν μια χείρα με ένα μικρό παιδί, 8-9 ετών, αλλά ήταν λίγο αγαθό. Η χείρα λοιπόν χρειάστηκε να βρει κάποιους εργάτες για να βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τα κτήματα. Αλλά επειδή ήταν καλοί, τους έβαλε στο τραπέζι, έφερε γιαούρτ, έφερε ψωμί, έφερε και μέλι σε μια πύλη γαμπάθη. Και αποσύρθηκε στη κουζίνα να κάνει τα ξεροτήγανα. Ευχαριστηθήκαν οι εργάτες, τελείωσε το μέλι. Φωνάζουν τον Ορέστη, του δίνουν την πύλη γαμπάθα και πάει στο κατόι να τη βάλει μέλι. Ο Ρέστης την ξεχύλισε. Όταν το είδε ένας από τους εργάτες, λέει, «Βρε παιδί μου, τι έκανες, τι γέμισες τόσο πολύ, η μάνα σου θα σε κυνηγήσει, θα σε δείρει». «Ω, μη φοβάσαι, σε αυτό το μέλι έχει πέσει ένας ποντικός, εμείς γι' αυτό δεν το τρώμε». Τάχασε ο εργάτης, εκνευρίστηκε, παίρνει την πύληνη γαβάδα, την πετάει στην αυλή, διαλύεται η γαβάδα. Φωνάζει ο Ρέστης στη μάνα του γιατί έγινε ζημιά. «Ε, μάνα, ο εργάτης πήρε και πέταξε και έσπασε και διέλυσε τη γαβάδα του σκύλου μας. Αν είναι δυνατόν τώρα, πού θα βάλουμε φαΐ στο σκύλο μας». Και γι' αυτό λοιπόν οι εργάτες σηκώθηκαν και φύγανε. Και έτσι έρχεται αυτό που είπα στην αρχή. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Λάστε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. 18 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Γι' αυτό και σήμερα όλα τα μουσεία της χώρας έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τιμόμενο μουσείο, όπως θα έχετε ακούσει όλους σας, είναι το Μουσείο των Δελφών. Μικρή μπροστά σε όλα αυτά τα πλούτη που έχει να δείξει ο πολιτισμός μας και τα μουσεία τα υπόλοιπα που έχουμε να χαιρόμαστε και να υπερηφανευόμαστε σαν Έλληνες. Όμως για την πόλη μας είναι το κάθιπά μας, είναι το καμάρι μας, είναι κάτι που το στήσαμε όλοι εμείς με πάρα πολύ κόπο. Γι' αυτό και το εντάξαμε σε αυτό το πρόγραμμα εορτασμού των μουσείων σήμερα 18 του Μάη και νομίζω πως έχει γίνει γνωστό σε πάρα πολλούς και έξω από τα όρια του δικού μας του Δήμου. Τα μουσεία, ξέρετε όλοι, ότι στεγάζουν μνήμες. Εκτός όμως από μνήμες, πρέπει να είναι και δημιουργικά. Γιατί το κάθε μουσείο, εκτός από τις μνήμες που έχει, πρέπει να έχει και μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν και οι δραστηριότητες στο μουσείο μας έχουν σχέση με τη δημιουργία και από το πρωί σήμερα πάρα πολλές ομάδες, μικρών και μεγάλων, δούλεψαν στο πρόγραμμα το οποίο είχαν βγάλει τα παιδιά, όπως τα ανέφερε η Αθηνάη Δασκαλάκη, η οποία έχει και την όλη επιμέλεια σήμερα της ημέρας. Του Δήμου και μέρος του Συλλόγου, από τη στιγμή που το μουσείο ουσιαστικά είναι χώρος του Δήμου που θα παρακολουθεί στο Συλλόγο. Να πω επίσης ότι σήμερα δεν είναι μια τυχαία μέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσείων με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα που όλα τα μουσεία του πλανήτη γιορτάζουν την παρουσία τους, την έκθεση των αντικειμένων και όλα τα σχετικά. Είναι μια χώρα λοιπόν, είναι μια μέρα λοιπόν που είπαμε και εμείς ότι πρέπει να τιμήσουμε τα εκθέματα, τους ανθρώπους που μας τα δώρησαν και βέβαια το μουσείο να ανοίξει διάφορα τις πόρτες του όπως οφείλει σε μια γιορτινή ημέρα.